Περικοπές μέχρι και 50% στην κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων, καθώς και τη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας για υπουργούς και βουλευτές, περιλαμβάνει νομοσχέδιο που προωθείται στη Βουλή και του οποίου οι πρόνοιες αποφασίστηκαν στην πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Η ετήσια κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων έφτανε προ-κρίση στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Το 2013 έφτασε στα 20 εκατομμύρια ευρώ, με την προωθούμενη ρύθμιση θα μειωθεί περίπου στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Εκτός από τον κώδικα δεοντολογίας για υπουργούς και βουλευτές, το νομοσχέδιο προβλέπει την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς, θέση που κατέχει ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγους, Ιωάννης Τέντες. Προβλέπεται επίσης ότι ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων δεν θα διεξάγεται από τη Βουλή, αλλά από ένα διευρυμένο σώμα, στο οποίο θα πλειοψηφούν δικαστικοί. Τέλος, τα κόμματα θα πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας και οι οικονομικές ενισχύσεις διωτών θα πρέπει να είναι ονομαστικές και να μην υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.